Καλωσορίζουμε στο δελτίο μα τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Κύριε Σιμόπουλο, ευχαριστούμε πολύ για, την, για τον χρόνο σα. Να μα πείτε πώ ξεκίνησαν όλα, ήσασταν και εσείς Καλησπέρα. στην Ολομέλεια. Τι έγινε ακριβώ, τι ακούσατε να, να λένε ναι, ναι, ναι. μεταξύ του. Γιατί ακούσαμε τον κύριο Φλόρο στη Σοφία Εγώ... Φασουλάκη, στο πρώτο ρεπορτάζ ναι. του δελτίου μα, να λέει: πώς Μου έβρισε τη μάνα. Αυτό εγώ δεν το άκουσα γιατί τα έδρανα που είναι οι βουλευτές της ελληνικής λύσης και των Σπαρτιατών είναι μακριά από τα έδρανα της Νέα Δημοκρατίας. Εγώ ήμουνα στην είσοδο τη Ολομέλειας στο τελευταίο έδρανο και ψήφισα. Τελειώσαμε σε ένα δεκάλεπτο. Εκεί λοιπόν του είδα ο ένας να βγαίνει πίσω από τον άλλον και να φωνάζει ακριβώς αυτό που είπατε ο κύριος Φλόρος. Ε, λοιπόν, επενέβησε η αστυνομικοί, Τι φώναζε, τι τον ακούσατε να, να φωνάζει. Έγινε, ότι δεν θα μου κατηγορήσει εσύ τη μάνα, δεν θέλω να ξανακούσω, δεν μπορώ να ακούω αυτά που λες για τη μάνα μου, μην πιάνει το στόμα σου τη μάνα μου. Και μετά υπήρχε ένα κεφαλοκλείδωμα και είδα να πέφτει κάτω. Ο κύριο Γραμμένο, ο οποίο μετά από δευτερόλεπτα σηκώθηκε με τη βοήθεια των ανθρώπων τη Βουλή και ήταν φανερό ότι είχε ένα χτύπημα στη μύτη. Ενώ ο κύριο Φλόρο, σε κάποια απόσταση, βασταζόμενος από ανθρώπου της Βουλής συνέχιζε να φωνάζει σε έξαλλη κατάσταση αυτά τα οποία έλαγε την ώρα που έβγαινε από τη Βουλή. Προφανώ όμω δεν ήμουνα για το τι διημήθη πριν, δεν μπορώ να ξέρω τι πριν. Και τι προηγούμενα ενδεχομένω να είχαν οι δύο άνδρε. Πάντω, ήσασταν στην ψηφοφορία για την άρση τη ασυλία του Κυριάκου Βελόπουλου. Ναι, ναι, η οποία έγινε, 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 του πατέρα δυκάλεπτα. του Κωνσταντίνου Φλόρου. Ακριβώ, ακριβώ. Και επειδή ακούω τι λένε οι άνθρωποι οι δικηγόροι του κυρίου Φλόρου, βλέπω ότι αυτή η ιστορία θα έχει μέλλον. Βέβαια, σε 10 λεπτά ήρθε η, ήρθε η ασυλία του κυρίου Βελόπουλο, ο οποίο ο ίδιο ήθελε να έρθει η ασυλία του. Αλλά αυτό το οποίο μένει από τη συζήτηση είναι ότι ο κασιδιαρισμό παραμένει στην Βουλή και απεδείχθη ότι ήταν ορθότατη η απόφαση σήμερα του Αρίου Πάγου, mm -hmm. που δεν επικύρωσε την συμμετοχή του στι Στι ευρωεκλογέ. Λοιπόν, Ταυτόχρονα όμω, ναι. γιατί αυτό δεν έγινε με έναν. Αφήστε με ένα λεπτό, γιατί mm -hmm. δεν έγινε με κάποιον άνθρωπο τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι πρέπει να προσέχουμε όλοι όταν ψηφίζουμε αντισυστημικά ποιου βάζουμε Μάλιστα. μέσα στην Λοιπόν, βουλή, Κύριε Συμμόπουλε, να σα ευχαριστήσω είτε είτε θερμά δηλήσης. για αυτή την σύνδεση Ευχαριστώ και την πολύ. βοήθεια Ευχαριστώ. στο θέμα.